κυρία την πρόεδρο του Δημοσόπου και Ευαγγελίου, Παντουδήμαρχο του Νάτσι, τον κύριο Φωκάη του Χατζηδάκη, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο και τους υπολείπους που έχουν προσθέσει βρέφη για να μας θυμίσουν την εκδήλωσή μας. Θα θέλαμε λίγο να πούμε ότι κάνουμε, να δείξω πώς υπερχωρίζεται. Είμαστε εδώ και 1,5 χρόνο σε μια μεγάλη προσπάθεια να στήσουμε πάλι το χάντμπολ, το Φλαμίνγκο. Πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα μέσα σε ένα χρόνο. Έχουμε να κάνουμε κι άλλα, βέβαια πάντα με τη στήριξή σας και ιδιαίτερα της Δημοτικής Αρχής και όποιον άλλων εθελοντών θέλουμε, είτε φωνέων είτε της κοινωνίας των μητέρων. Θα ήθελα να απευθύνω για ένα χαιρετισμό στα παιδιά μας, κυρία Πρόεδρος. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Χαιρετίζω αυτή την όμορφη εκδήλωση που ετοίμασε ο Σύλλογος Ελπίδες Χάντμπολ Αμυδαίου. Επικροτώ την προσπάθεια που γίνεται από μέρους των προπονητών για το συντονισμό και για το έργο τους. Ο αθλητισμός προέχει την υγεία σώματος και ψυχής. Όπως έλεγαν οι αρχαίοι, νους υγιής εν σώμα τη γη. Εσείς το κάνετε πράξη και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Εμείς σαν Δήμος είμαστε κοντά, το έχουμε αποδείξει εμπράκτως. Θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μας να αγωνίζονται, να αγωνίζονται σωστά σε έναν ευπρεπή χώρο. Και είδατε όλοι σας ότι πραγματοποιήθηκε αυτό και παρακαλώ για τη διατήρησή του. Τώρα, εν ώψη της νέας χρονιάς που ανέτειλε, θέλω να ευχηθώ από καρδιάς χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, πίστη, ελπίδα και πάντα επιτυχίες στα παιδιά και στους προπονητές. Και οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά, να είναι γεροί, να τα χαίρονται και να τα προωθούν στον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σα, κύριε Ότι έχει να κάνει με το Δήμο, υπόθηκε από την κυρία Ιωαννίδου. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις Ελπίδες Αμυδαίου, στους ανθρώπους που αποτελούν αυτό το νεοσύστατο φορέα, αυτή την καινούργια προσπάθεια που συντελείται εδώ στο Αμύδαιο, η οποία είναι ιδιαίτερο σημαντική. Ξέρετε, γιατί το Αμύδαιο ιστορικά και παραδοσιακά είναι μια αθλητομάνα πολύ. Είναι η γενέθλια γη του χάντμπολ και δεν μπορεί να υπάρχει Αμύδαιο χωρίς χάντμπολ, χάντμπολ χωρίς Αμύδαιο. Είναι αλληλένδετες έννοιες, είναι ταυτόσιμοι όροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις Ελπίδες Αμυδαίου και τους ανθρώπους για την ύπαρξή τους στα αθλητικά δρόμια του τόπου. Εμείς ως Δήμος Αμυδαίου αγκαλιάζουμε και συνεπικουρούμε. Σας θέλουμε δίπλα μας, σας θέλουμε στην κοινωνική και αθλητική ζωή του τόπου. Θέλουμε να έχετε πάντα επιτυχίες. Είμαστε στη διάθεσή σας και ανοιχτοί σε κάθε είδους συνεργασία και θέλω να σας ευχηθώ σε όλους, σε όλα τα μέλη των τμήματων σας να έχετε καλή χρονιά και το πιο βασικό απ' όλα, κυρίως για ανθρώπους του αθλητισμού, μακριά από τραυματισμούς, το πιο βασικό, η υγεία πάνω απ' όλα των παιδιών και καλές επιτυχίες σε όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλημέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Θα συγχαρώ τα μέλη του Συλλόγου Ελπίδες για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουν να αναγεννήσουν το χάντμπολ στα Αμύδαια. Το χάντμπολ, όπως ξέρουμε, έχει μακρόχρονη ιστορία. Έχει βγάλει αθλητές που τους ζηλεύει όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα. Υπάρχει πάντα η αναφορά στο Αμύδαιο, η ενέφρια πόλη του χάντμπολ. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και συγκεκριμένος, θα έλεγα, που βλέπω νέα παιδιά να πλαισιώνουν τις τάξεις του Συλλόγου. Χρόνια έχει να συμβεί αυτό. Για όσους δεν ξέρουν, έχω υπάρξει για πολλά χρόνια αθλητής του χάντμπολ. Αυτό τα λέει όλα. Θα είμαστε μαζί σας και να συνεχίσετε. Μάλιστα, βλέπω για κάθε παιδιά που έχει υπάρξει συμπαίκτες και γελάνε. Να είστε καλά, παιδιά, και είναι δυνατή να συνεχίσετε τον αγώνα σας και να προσπαθείτε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Θα προωθήσει και τις δεύτερες ώρες που θα πάρει κάποιος τον καταστήτη.